προκειμένου ο Πρόεδρος να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κύριος Άντρος Κυπριανού. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κυπριανού. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω, πολλοί λένε ότι ήταν το πιο αναμενόμενο σενάριο να λήξει έτσι άδοξα αυτή η διάσκεψη. Δεν είμαι υπέρ της άποψης που λέει ότι πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο. Ναι. Ανάλογα με το πώς θα συμπεριφερθείς, θα προκύψουν και τα ανάλογα αποτελέσματα. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να προβούμε σε απαράδεκτες υποχωρήσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε συμφωνία στον Κυπριακό. Αντιθέτως, συμφωνώ και υπερθεματίζω ότι ούτε επεμβατικά δικαιώματα, ούτε εγγύητικα δικαιώματα από την πλευρά της Τουρκίας θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά. Και ξεκινώ με δεδομένων ότι η τουρκική πλευρά επέδειξε μια στάση αρνητικότατη, η οποία δεν επέτρεψε να γίνει ουσιαστικός διάλογος. Και έρχομαι σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία υποβάλαμε ως ΑΚΕΛ όλον αυτόν τον τελευταίο διάστημα. Εγνωρίζαμε ότι θα ήταν αυτή η τουρκική στάση. Εμείς πώς λειτουργήσαμε έτσι ώστε να δυσκολέψουμε την Τουρκία να μπορέσει να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο? Αντιθέτως, αντί να τη δυσκολέψουμε, χάθηκε μια ολόκληρη εβδομάδα. Όπως είπε πολύ εύστοχα ο κύριος Κουτέρας, για το ποιος, αν είναι η κότα ή το αυγό, ποιος θα μιλήσει πρώτος δηλαδή. Αν θα μιλούσαμε εμείς πρώτοι ή αν θα μιλούσε η τουρκική πλευρά. Εμείς είχαμε έντονη την άποψη ότι θα έπρεπε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες τέτοιες οι οποίες να μην μας αφήνουν εκτεθειμένους και την ίδια στιγμή να δυσκολεύουν την τουρκική πλευρά. Η κίνηση ευνηδιασμού που έγινε το τελευταίο βράδυ, θεωρείτε ότι έπρεπε να έχει γίνει πιο νωρίς? Την Τετάρτη έγινε η κίνηση, ναι, συγκεκριμένη από την πλευρά του κύριου Αναστασιάδη. Εμείς του λέγαμε ότι έπρεπε να την κάνει εδώ και 6 μήνες. Από τη Γενέβη του είχαμε προτείνει ότι θα έπρεπε αυτά τα ζητήματα, τα οποία εμείς ονομάζουμε core issues, δηλαδή τα θέματα ουσίας του Κυπριακού, να γίνουν ένα πακέτο, να συζητηθούν άτυπα, να έχουμε χρόνο μπροστά μας, να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα, έτσι ώστε εκεί να τη στριμωχτεί η τουρκική πλευρά για να δείξει τις πραγματικές της προθέσεις. Δεν λέω ότι θα καταλήγαμε. Ενδεχομένως το αποτέλεσμα να ήταν παρόμοιο με αυτό που είχαμε εκεί, αλλά θα ξέραμε τουλάχιστον ποιες ήταν οι τουρκικές προθέσεις και θα είχε ενεκτεθεί και η τουρκική πλευρά. Τώρα λέμε ότι έχουμε εκθέσει την τουρκική πλευρά. Εμένα μου προκαλούνται κάποια ερωτηματικά, αγαπητέ Αντρέα. Τι εννοώ? Ο κύριος Γκουτέρες, συναντώντας τον Ερντογάν στο Αμβούργο, τον ευχαρίστησε για τη στάση την οποία ενετήρησε η τουρκική πλευρά στο Grand Montana. Την ίδια στιγμή το κόμμα των επίκων ή αναγέννηση στα κατεχόμενα επικρίνει την τουρκική πλευρά και την τουρκική κυβέρνηση και τον κύριο Ακιντζή, γιατί είχαν προβεί σε απαράδεκτες υποχωρήσεις στα ζητήματα της ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν προκαλούν ερωτηματικά. Θέλουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε το τελευταίο βράδυ εκεί. Δεν ξέρουμε. Θα σε ενημερώσει, φαντάζομαι, σήμερα. Ελπίζω ότι θα μας ενημερώσει ο Πρόεδρος αναλυτικά. Πέραν τούτου όμως, έχει τεράστια σημασία τι θα πούν και οι άλλοι που ήταν παρόντες σε εκείνη τη συνάντηση. Ναι. Εμείς μπορεί να κάνουμε τη δική μας ανάγνωση. Μπορεί να λέμε τα πράγματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε. Εκείνοι πώς θα έχουν αντιληφθεί πρωτίστως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα ετοιμάσει και την έκθεση γεγονότων. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Πιστεύετε ότι το ναυάγιο του έγινε, τουλάχιστον θα γλιτώσουμε την επίρρηση ευθύνων, τι πιστεύετε? Θα φανεί από την έκθεση η οποία θα ετοιμαστεί. Αλλά η κυβέρνηση λέει ότι είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι η αποτυχία οφείλεται στην τουρκική πλευρά. Ελπίζω και εύχομαι αυτόν το ξεκάθαρο γεγονός να αντικατοπτρίζεται στην έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα για μας. Αντικειμενικά είναι αρνητικές εξελίξεις για μας, αγαπητέ Αντρέα. Έχω ακούσει κάποιους να πανηγυρίζουν για το τι έγινε στο Grand Montana. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιούν περί τίνος πρόκειται. Έχει αποτύχει η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού στα πλαίσια του ΟΗΕ, λέει ο κύριος Τσαβουσόκλου. Και θα επιδιώξουν... Αυτό πώς το μεταφράζετε τώρα εσείς αυτό το πράγμα? Όταν δεν επιδιώκεις λύση δικοινοτικής της Ζωνικής Ομοσπονδίας, η Τουρκία νομίζω το έχει ξεκαθαρίσει. Μιλάει είτε για δύο χωριστά κράτη, είτε ακόμα για προσάρτηση των κατεχομένων,
και με μετατροπή τους σε 82η επαρχία της Τουρκίας. Εάν αυτό το πράγμα κάποιοι το θεωρούν ως θετική εξέλιξη, λυπούμε. Εγώ δεν πρόκειται να συμφωνήσω με τέτοιες προσεγγίσεις. Υπάρχει και κάτι άλλο. Άκουσα από τα εχθές τον Αρχιεπίσκοπο πρώτα, ναι. Είμαι βέβαιος ότι θα ακούσω και πολιτικούς ηγέτες, να μας λένε ότι τώρα που αποδείχτηκε ότι αποτύχαμε σε λύση στη βάση της Ομοσπονδίας, να διεκδικήσουμε λύση ενιαίου κράτους. Και λέει το δικό μου το αφελές στο μυαλό, δεν μου κόβει εμένα το μυαλό πολύ, διεκδικά σε ένα στόχο που κάποιοι τον θεωρούν προδοτικών, υποχωρητικών, χαμηλότερων στόχων και δεν τον πετυχαίνεις. Και θα πετύχεις κάτι πολύ καλύτερο. Εκτός αν εννοούν, όταν εννοούν ενιαίο κράτος, να μείνουν μόνο οι ελεύθερες περιοχές, αυτές να τις μετατρέψουμε σε κράτος και να δεχτούμε ότι τα κατεχόμενα δεν ανήκουν πλέον στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς δεν πρόκειται να δεχτούμε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν θα δεχτούμε να ξεπουλήσουμε ένα μέρος της πατρίδας μας στην Τουρκία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κυπριανού. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια για να επιληθεί το Κυπριακό χωρίς επιτυχία. Το σχέδιο λύσης, το πλαίσιο είναι καθορισμένο. Διζωνική, δικαιωτική ομοσπονδία. Μήπως θα πρέπει όμως να βάλουμε και κάποια άλλα στοιχεία, μια στρατηγική, όχι στρατηγική θα έλεγα, τακτική αν θέλετε πάνω σε βασικά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά την τακτική, εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, το έχω πει κατ' επανάληψη. Να δούμε ποια τακτική θα μπορούσε να ακολουθηθεί, η οποία θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλλονται. Δεν ξέρω τι έγινε την περασμένη Πέμπτη στο Κράνο Μοντανά, αγαπητέ Ανδρέα. Δεν ξέρω τι είχε θέσει στο τραπέζι των συζητήσεων η τουρκική πλευρά. Ακούμε πολλά. Εγώ δεν θα δώσω πίστη σε αυτά. Θέλω να τα διασταυρώσουμε, να είμαστε βέβαιοι για το τι έχει πραγματικά γίνει. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Αναστασιάδη να μας πει και ο ίδιος τη δική του την εκδοχή για το τι είχε συζητηθεί και μετά να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Αλλά επαναλαμβάνω, στα ζητήματα τακτικής είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ιδέες, απόψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά να μην εθεροβατούμε. Ξέρετε ότι ό,τι και να κάνουμε, καταλήγουμε στο εξής, ότι ο διάλογος θα γίνει με την Τουρκία, με αυτόν τον αδιάλαχτο, τον περίεργο κτλ. Όπως λέμε, Ερντογάν. Αυτό δεν το γλιτώνεις. Άρα, νομίζω ότι χρειάζεται, δεν ξέρω τι από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ποια ήταν η τελευταία λέξη της Τουρκίας. Ο κ. Πεδίκης εδώ προηγουμένως είπε ότι σε κάποια από τα εθνικά, από το Εθνικό Συμβούλιο, που κάποιες από τις συνεδριάσεις που γίνανε εκεί, είχατε έντονο διάλογο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται να το κρύψω. Είχαμε μια έντονη συζήτηση. Εγώ επέμενα ότι θα έπρεπε η δική μας πλευρά να μην παίζει το παιχνίδι της επίρρυψης ευθυνών, αλλά να επικεντρωθεί στην προσπάθεια για λύση στο Κυπριακό. Και κατά την δική μας την άποψη, λαθασμένη ή όχι, θα κριθεί από τον κόσμο, έπρεπε να αναλάβουμε την πρωτοβουλία της κατάθεσης μιας συγκεκριμένης πρότασης. Έτσι ώστε να υποχρεώσουμε την τουρκική πλευρά είτε να ανταποκριθεί, είτε να της επιρριφθούν ευθύνες. Και είχαμε μια έντονη συζήτηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί θεωρούσε ότι κάτι τέτοιο από τη δική μας την πλευρά ήταν λαθασμένο. Πέμενα ότι κάτι τέτοιο θα είδα σωστό και αν μου επιτρέπετε να πω, θεωρώ ότι η κίνηση που έκαμε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έστω και αργοπορημένα την Τετάρτη, είναι εκείνη που μας έδωσε ένα φύλλο σιγής. Να λέμε στους ξένους ότι εμείς, κύριε, καταθέσαμε πρόταση. Ναι. Που αφορούσε και στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και στα θέματα, τα κύρια θέματα της εσωτερικής ψυχής. Ως εκ τούτου, μην λέτε σε εμάς ότι έχουμε ευθύνες για το γεγονός ότι δεν προχώρησαν τα ζητήματα. Έπρεπε να υπάρξει ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά. Υπήρξε, δεν υπήρξε. Δεν μπορώ να ξέρω τι συζητήθηκε, επαναλαμβάνω, το τελευταίο βράδυ, την Πέμπτη, μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής. Θεωρείτε ότι η δικιά μας πλευρά είχε πάει προετοιμασμένη κατάλληλα για μια τόσο σημαντική εξέλιξη? Έχω άποψη για αυτό το θέμα, αγαπητέ Ανδρέα. Προτιμώ να τα πω πρώτα στο Εθνικό Συμβούλιο και μετά να τα αποδημοσιεύσω αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι δεν θα ήταν τίμιο από τη δική μου την πλευρά να ξεκινήσω τώρα δημόσια να τοποθετούμε σε αυτά τα ζητήματα προτού τα θέσω ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και πάρω τις σχετικές απαντήσεις. Κάτι άλλο να σας πω. Αυτή η εντύπωση του κόσμου, και φάνηκε κιόλας, υπήρχε μια απογοήτευση από τη στάση του κυρίου Ακιντζή εκεί. Ουσιαστικά ήταν ο ΣΥ παρών. Μια, αν θέλετε, ένα άβουλο όργανο που συμφωνούσε, δεν είχε άποψη. Και το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Ο ίδιος
έχει εκλεγεί, σε εισαγωγικά βέβαια πάντα, στα κατεχόμενα με τη σημαία του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας της Λύσης. Τώρα τι θα γίνει? Το πρώτο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι εμείς δεν συμμετείχαμε στις διαπραγματεύσεις. Μπορεί να υπάρχει μια αντίληψη ότι είμαστε εκεί που γίνονταν οι συζητήσεις. Ναι, είμαστε πολύ μακριά. Ούτε καν κοντέψαμε, δεν πλησιάσαμε στο συνεδριακό κέντρο όπου γίνονταν οι διαπραγματεύσεις. Εμείς ετυχάναμε ενημέρωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή από τον κύριο Μαυρογιάννη, αναλόγως. Και τα πράγματα που γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε από αυτήν την επίσημη ενημέρωση και όσον για φαίνεται παράξενο, από τους δημοσιογράφους, οι οποίοι ήξεραν περισσότερα πράγματα σε κάποιες περιπτώσεις από εμάς τους ιδίους. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σε ό,τι με αφορά εμένα είχα συστηματική επαφή με τα τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα και προσπαθούσαμε παρεμβάσεις. Ήταν και αυτά εκεί. Ήταν και αυτοί εκεί, σε άλλο ξενοδοχείο, όχι στο δικό μας. Εμείς δεν μέναμε με την αντιπροσωπεία του κύριου Αναστασιάδη. Δεν μέναμε ούτε με τα τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα, μέναμε σε άλλο ξενοδοχείο, μια απόσταση 10 λεπτά περίπου. Και είχα τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους και προσπαθούσα να επιδράσω πάνω τους για να επηρεάσουν με τη σειρά τους τον κύριο Ακιντζή. Και είναι γεγονός, τουλάχιστον αυτό μου είχαν πει, ότι όταν κατατέθηκε η πρότασή μας την Τετάρτη και υπήρξε η αρνητική προσέγγιση από την πλευρά της Τουρκίας αλλά και από την πλευρά του κύριου Ακιντζή, στη συνεδρίαση που είχαν την Τετάρτη το βράδυ, είχαν ασκήσει έντονη κριτική στον κύριο Ακιντζή, λέγοντας του ότι η πρόταση η οποία έχει κατατεθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά είναι θετική και ως τέτοια θα πρέπει να την αντιμετωπίσεις. Αυτά τουλάχιστον μου είχαν πει, μου είχαν λεχτεί από τα τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα. Φαίνεται όμως, φάνηκε για ακόμη μια φορά, ότι το πρώτο βιολί. Μα είναι αφέλεια να νομίζουμε ότι δεν είναι η Τουρκία που καθορίζει αυτές τις εξελίξεις σε μεγάλο βαθμό. Εμείς τι κερδίσαμε από τον Γκραν Μόντανα? Κατά την άποψή μου, μέχρι στιγμής τίποτε. Επαναλαμβάνω ότι είναι αφέλεια να νομίζουμε ότι φύγαμε νικητές από τον Γκραν Μόντανα. Δεν καταφέραμε να λύσουμε τον Κυπριακό και ούτε έχουμε κάνει βήμα πιο κοντά προς τη λύση. Αντιθέτως, η λύση αυτή τη στιγμή φαντάζει πάρα πολύ απομακρυσμένη και εγκυμονούνται κίνδυνοι με βάση το τι έχει πει ο κύριος Τσαβούσογλου και το έχει επαναλάβει ο κύριος Ερτογάν με πολύ χαμηλούς τόνους, πρέπει να πω, αλλά δεν πάβει από το να το επαναλαμβάνει και ως εκ τούτου είναι εξίσου επικίνδυνο, ενώ την ίδια στιγμή προβλήματα θα προκύψουν και σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά μας. Πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά πρέπει να δούμε πώς θωρακίζουμε αυτή την προσπάθεια την οποία θα έχουμε. Ο πρόεδρος δεν τα συνδέει αυτά, λέει, εμείς προχωράμε. Λοιπόν, εντάξει, είναι εύκολο να λέμε κάποια πράγματα. Στην πράξη θα φανεί πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι αυτά. Τώρα, εκείνο που απομένει είναι να δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι της επίρρυψης ευθυνών. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θα επιρρύπτει ευθύνες όπως θεωρούμε εμείς στην τουρκική πλευρά. Επαναλαμβάνω, συναντώντας τον κύριο Ερτογάν πριν 2 μέρες στο Αμβούργο, τον ευχαρίστησε για τη θετική στάση την οποία ανετήρησε η Τουρκία. Αυτόν μας προειδεάζει ότι θα τους επιρρύψει ευθύνες. Γιατί λέει αυτά τα πράγματα? Υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα σοβαρά. Για παράδειγμα, λέγεται ότι ο νούμερο ένα κίνδυνος για τον κυπριακό τουρισμό είναι ο τουρισμός στα κατεχόμενα. Και θα υπάρχουν και άλλα πράγματα έτσι, τα οποία... Αυτό είναι το έναν, αλλά αν σκέφτεστε τι θα μπορούσε να γίνει εάν υπάρξει μια ένταση εδώ στην περιοχή μας σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Είναι πολύ εύθραυστα τα ζητήματα, γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να προετοιμαστούμε για να τα αντιμετωπίσουμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Η επόμενη μέρα σίγουρα δεν θα είναι ίδια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το status quo διαφοροποιείται. Δεν θα είναι καθόλου ίδια και λυπούμε γιατί φαίνεται ότι κάποιοι δεν το συνειδητοποιούν. Κάποιοι πετούν στα σύννεφα και θεωρούν ότι είμαστε μόνοι μας και ότι μόνοι μας μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Και ότι αυτά τα οποία λέμε θα γίνονται στην πράξη. Νομίζω ότι δεν κατανοούν τις πραγματικότητες. Πώς βλέπετε κάτι τελευταίο, πώς βλέπετε τώρα την επόμενη μέρα? Έχουμε τα δεδομένα στο τραπέζι, ξέρουμε τι έχει γίνει. Θα γίνει μια συνεδρία Εθνικού Συμβουλίου. Πού πρέπει να κινηθεί η δικιά μας πλευρά? Ακούω από όλους την επιθυμία να επικρατήσει ενότητα.
στο εσωτερικό. Είναι και δική μας επιθυμία. Ενότητα όμως μπορεί να επικρατήσει εάν και εφόσον υπάρξει κοινότητα των στόχων και εάν και εφόσον υπάρξει ο απαραίτητος αλληλοσεβασμός. Εάν έχουμε κοινούς στόχους, τότε μπορούμε να συζητήσουμε για να υπάρξει και ο απαραίτητος αλληλοσεβασμός. Πολύ φοβούμαι με αυτά τα οποία ακούω ότι θα είναι από ανέφικτο μέχρι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν κοινοί στόχοι. Εάν τώρα θα αρχίσουν κάποιοι να μας λένε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε ενιαίο κράτος, ειλικρινά επαναλαμβάνω ότι εμείς ακόμα δεν έχουμε πάρει διαζύγιο με τη λογική. Τώρα, και προσπαθούμε να καθοδηγούμαστε πάντοτε από τη λογική για το πώς τοποθετούμαστε σε αυτά τα ζητήματα. Σήμερα μεταβαίνετε στην Ελλάδα, θα έχετε συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα. Θα μεταβώ στην Ελλάδα το απόγευμα μετά από τη λήξη του Εθνικού Συμβουλίου. Δεν σας κρύβω ότι είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα την Πέμπτη το βράδυ και θα μεταβώ εκεί για να συζητήσουμε περισσότερο για το... Θα μεταφέρουμε τις απόψεις μας ως κόμμα για το πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Εδώ διαβάζω στην εφημερίδα Αλήθεια, Ακέλ Καλή Σταύρο Μαλά, προλάβατε να είτε θέμα υποψηφίου Προέδρου. Δεν συζητήσαμε αυτά τα θέματα, θα ξεκινήσουμε με εντατικούς ρυθμούς. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε, θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Ναι, παρακαλώ. Από αυτά τα οποία λέει η Αλήθεια αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Λέει ότι καλέσαμε τον τελευταίο που τη είχαμε στη λίστα. Ναι. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Ναι. Ουδέποτε και κανείς από εμάς δεν είπε ότι ο Σταύρος Μαλάς δεν ήταν ο τελευταίος στη λίστα. Δεν λέω ότι ήταν από τα θα είναι αυτή η υποψηφιότητα. Έτσι, ναι. Ο Σταύρος Μαλάς ήταν από την αρχή έναν από τα σημαντικά πρόσωπα τα οποία θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να διεκδικήσουν την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ήταν μέσα στα νόματα των ναι, θέλω να πω και το εξής. Έχει πεθάνει η μητέρα του Σταύρου του Μαλά χτες. Και νομίζω ότι το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει η εφημερίδα ήταν μάλιστα να σεβαστεί αυτό το γεγονός. Και να ευχηθώ και δημόσια συλληπιτήρια στην οικογένεια του κ. Μαλά. Κύριε Κυπριανού, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και επειδή είστε